Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Κριτών Γεύσης. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή Κριτών Γεύσης ασχολείται με την κριτική παραδοσιακή κουζίνα, με την τοπική κουζίνα της Ιτίας και γενικότερα με την κριτική διατροφή. Καταλληλότερος χώρος και καταλληλότερο μέρος, θα έλεγα, για να δούμε και να ανακαλύψουμε τι είναι η κριτική διατροφή, δεν είναι άλλο από το ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας της Ιτίας, το δεύτερο ΤΕΙ που υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαστε τυχεροί, φαντάζομαι, που το έχουμε εδώ στην πόλη μας. Και επίσης είμαστε τυχεροί που έχουμε δύο εξέχουσες μορφές του ΤΕΙ, την κυρία Μαρκάκη, που την έχω δίπλα μου, και την κυρία Ψαρουδάκη, που είναι λίγο πιο δίπλα μου, οι οποίες θα μας αναλύσουν, θα μας πούν ό,τι γνωρίζουν, που γνωρίζουν σίγουρα πολλά, για την κριτική διατροφή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και από κοντά. Θα ήθελα, έτσι, για να νιώσουμε και καλύτερα, να μιλάμε στον ελληνικό, Αναστασία και Αντωνέλα. Μάνος, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Αντωνέλα. Θέλω να μου πεις, ακούμε, και εγώ από μικρό παιδί ακούω κριτική διατροφή, κριτική διατροφή. Τελικά, τι είναι κριτική διατροφή και πόσο χρήσιμη είναι για εμάς τους Κρήτες και κατ' επέκταση τους υπόλοιπους? Καταρχήν, αν λέμε κριτική διατροφή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάμε για τη διατροφή των Κριτών. Τη διατροφή των Κριτών τώρα, τη διατροφή των Κριτών στο παρελθόν ή και στο μέλλον ακόμα. Σωστό. Όταν συζητάμε για διατροφικές συνήθειες, πέρα από το ποια τρόφιμα χρησιμοποιούμε, σε ποιες ποσότητες, σε τι συχνότητα, έχουμε ακόμα επίσης και τη δυνατότητα να βάλουμε μέσα σε αυτόν τον ορισμό και τα σκεύη που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο του μαγειρέματος και τον αριθμό των γευμάτων και γενικά τις συνθήκες που θα φάμε τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, μάλλον όχι πάνω από 20 χρόνια, συζητάμε για κριτική διατροφή σε συνδυασμό με το μεσογειακή διατροφή, με τον όρο μεσογειακή διατροφή, το οποίος όρος είναι κάτι τεχνικό, έτσι, ένας τεχνητός όρος που στη δεκαετία του 90 χρησιμοποιήθηκε από την Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, καθώς παρουσίασαν την μεσογειακή πυραμίδα. Αυτή τώρα η πυραμίδα στηρίζονταν στη διατροφή των Κριτών της δεκαετίας του 60. Μάλιστα. Οπότε θα λέγαμε ότι η βάση αυτού που λέμε μεσογειακή διατροφή είναι ουσιαστικά η κριτική διατροφή στο γενικό της πλαίσιο που αφορά την συχνότητα κατανάλωσης συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων. Από εκεί και ύστερα όμως, η κριτική διατροφή έχει τις εξαιρετικές της ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κριτικής διατροφής είναι η μεγάλη κατανάλωση άγριων χόρτων και λαχανικών. Μετά είναι η κατανάλωση κάποιων άλλων ειδών τροφίμων, όπως η κατανάλωση των χοχλιών ή κάποια μανιτάρια πάλι άγρια που τρώμε. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ο συνδυασμός των διαφόρων ομάδων τροφίμων που γίνεται, που είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Το πάντρωμα που κάνουμε εδώ εμείς στην Κρήτη, ναι. Όταν τα μαγειρεύουμε, αυτό εννοείται. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό, τα θαλασσινά με τα χόρτα και τα ψάρια με τα χόρτα, έτσι όπως το μαγειρεύουμε, δεν μαγειρεύεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και ίσως και στα γύρω νησιά, ακόμα που έχουμε κάποιες, πολλές φορές με τα Δωδεκάνησα ή και με τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, έχουμε κάποια κοινά. Και σε αυτό το τομέα όμως υπάρχει ιδιαιτερότητα. Δηλαδή βλέπουμε αυτά τα πιάτα στην Κρήτη κυρίως. Το ελαιόλαδο, τι ρόλο παίζει στην κριτική διατροφή? Είναι το α και το ω. Το βασικότερο λίπος που χρησιμοποιείται στην διατροφή. Και αν προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σύγκριση της κριτικής διατροφής με κάποια άλλη διατροφή, παραδείγματος χάρη, γαλλική κουζίνα, κινέζικη κουζίνα. Ναι. Εκεί καταρχήν το πρώτο όντως που θα λέγαμε, βλέπουμε τη διαφορά στα λίπη και στα έλαια που χρησιμοποιούν. Παραδείγματος χάρη, στη γαλλική κουζίνα κυριαρχεί το βούτυρο. Στην κινέζικη που είπατε είναι τα σπορέλαια. Σε εμάς όντως είναι το ελαιόλαδο το κύριο και χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Ωραία. Να προσθέσω λίγο σε αυτό. Βεβαίως,
Οπότε, εκτός από αυτά που είπε η κυρία Ψαρουδάκη, πάρα πολύ βασικά είναι επίσης ότι το κρέας είναι σε αραιή κατανάλωση, που είναι μια μεγάλη διαφορά από όλες τις άλλες μεσογειακές διατροφές. Mm-hmm. Και γι' αυτό κάνει και τόσο διαφορετική την κρητική διατροφή από τη μεσογειακού τύπου διατροφή. Ότι το κρέας ουσιαστικά ήταν σε εκείνη τη δεκαετία γύρω στις 3 φορές. Δύο με τρεις φορές το μήνα, που όπως καταλαβαίνετε δεν γινόταν για λόγους υγείας και, και lifestyle, απλά ακριβώς δεν υπήρχε. Το θέμα είναι ότι ως αποτέλεσμα είχε πολύ καλά αποτελέσματα σε επίπεδο υγείας, γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονται και χρησιμοποιούσαν τα όσπρια, άρα έχουμε συχνή κατανάλωση όσπρια. Επίσης ξηρούς καρπούς, οπότε δηλαδή η πρωτεΐνη που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ήταν κυρίως από όσπρια, ψωμάκι. Από ψωμάκι, από ξηρούς καρπούς, από ψάρια, παρόλο που το ψάρι, όπως καταλαβαίνετε, στην Κρήτη είναι λίγο περίεργο. Στα ορεινά μέρη δεν το γνωρίζουν καθόλου, στα παραθαλάσσια το έχουμε. Αν πας τώρα στα Ανόγια και τους πεις τι θαλασσινά έχετε. Ξέρετε το ανέκδοτο που λένε, ναι, μόνο αλάτι. Ναι, μόνο αλάτι, άντε και κάνα ψαρονέφρι, αλλά δεν ξέρουν το ψαρονέφρι. Και ένα άλλο που θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή είναι τα άγρια χόρτα πάλι που είπε η κύριε Ψαρουδάκη και τα έχει σπουδάσει ενδελεχώς, ότι αυτά δεν υπάρχουν σε γενικές γραμμές στις άλλες χώρες Μεσογείου. Δηλαδή τα άγρια χόρτα που χρησιμοποιούμε στην Κρήτη και εν γέννη στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, δεν, είτε δεν χρησιμοποιούνται είτε χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρότερη ποικιλία. Είναι δηλαδή, τεράστια εντάξει, δηλαδή, αυτή η διαφορά. Εμείς λέμε εδώ ότι στην Κρήτη είναι μεσογειακή διατροφή. Το ίδιο θα λένε και οι Ιταλοί, το ίδιο θα λένε και οι Γάλλοι στα νότια και οι Ισπανοί στα νότια. Mm-hmm. Έτσι, στη Σαρδινία, στην Κορσική, πιθανόν και στη Λιβύη. Ναι, οτιδήποτε έτσι. Βρέχεται από τη Μεσόγειο. Ναι, είναι μεσογειακή διατροφή. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν διαφορές. Και τεράστιες. Ναι, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Εδώ υπάρχουν διαφορές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας mm-hmm. μεταξύ σωστό, τους. Έτσι. Σωστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει αυτό το μπέρδεμα τώρα με την, αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή. Δεν υφίσταται σαν... προσπαθούμε δηλαδή να πούμε ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η διατροφή που κάνει η κάθε χώρα που βρέχεται από τη Μεσόγειο. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει ουσιαστικά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή κοινά. Να πούμε επίσης μετά, είναι οι ελαιοπαραγωγικές χώρες. Και πάλι, η ποσότητα του ελαιολάδου που χρησιμοποιούν και οι άλλοι, αν δείτε στα φαγητά τους, είναι πολύ λιγότερη από ό,τι χρησιμοποιούμε εμείς. Άρα, συμπέρασμα, σηκώνουμε την έπαρση με τη σημαία της Κρήτης και λέμε εμείς είμαστε κι άλλος δεν είναι. Όχι, δεν χρειάζεται νομίζω κάτι τέτοιο, γιατί ήδη ας πούμε, είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO σαν άλλη πολιτιστική κληρονομιά η μεσογειακή διατροφή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια κόντρα σε αυτό το πράγμα. Αλλά η κρητική διατροφή είναι κάτι χειροπιαστό. Αυτό που εννοούσαν οι επιστήμονες μέχρι πρότινος μεσογειακή διατροφή ουσιαστικά αναφέρονταν στην κρητική διατροφή και δεν είχε καμιά γεωγραφική ουσιαστικά υπόσταση. Μάλιστα. Αναφέρονταν στην διατροφή των Κρητών στη δεκαετία του 60. Αυτό ήτανε. Κοιτάξτε να δείτε, υπό μία έννοια εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σηκώσουμε τη σημαία. Εγώ το εννοώ βέβαια όχι επειδή είμαι από την Κρήτη, ούτε επειδή συμπαθώ την κουζίνα, όχι απλά συμπαθώ, τη λατρεύω και την εκτιμώ. Αλλά υπάρχουν δεδομένα επιστημονικά, δηλαδή οι έρευνες που έγιναν εκείνη την περίοδο έγιναν σε 7 χώρες στον κόσμο. Οπότε, ας αφήσουμε τη Φιλανδία και τη ΣΥΠΑ που είχαν πολύ κακές διατροφικές συνήθειες. Ταυτόχρονα ήταν η Κρήτη, ήταν η Γιουγκοσλαβία που είναι Βαλκάνια περιοχή. Ήταν η Κέρκυρα, ήταν και η Κύπρο, η Ιταλία, ναι. Κάτω η κάτω Ιταλία. Οπότε μιλάμε για περιοχές που είναι κάπως γεωγραφικά σε μια παρόμοια περιοχή. Και επίσης υπήρχε και η Ιαπωνία. Η οποία η Ιαπωνία της συγκριτικά, για να δείτε, είχαν μια λήψη σε λιπαρά 11%. Αυτό είναι πρακτικά δύνατο. Δηλαδή, μόνο αν είσαι εδώ πέρα να πεθάνεις θα κάνεις μια τέτοια δίαιτα προσπαθώντας να προστατευτείς από τα καρδιακά. Ενώ η κριτική ήταν κοντά στο 40%. 42%. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια διαφορά σε ποσοστό λίπους που θεωρείται ότι είναι αυτό που προκαλεί τα καρδιακά. Οπότε, παρόμοιες περιοχές γεωγραφικά και όμως το όφελος σε μακροζωία και σε λίγες ασθένειες φάνηκε στην κριτική. Οπότε, θέλω πω, δεν το λέμε επειδή είμαστε όμορφοι και επειδή είμαστε από εδώ. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Αυτά έδειξαν και ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησαν και όλες οι έρευνες που διαρκούν μέχρι τώρα. Αν θέλω εγώ να τρώω υγιεινά, να έχω την υγειά μου και να ζήσω πολλά χρόνια, κριτική διατροφή.
Ναι, βέβαια η κριτική διατροφή προφανώς είχε και ένα πλαίσιο, έτσι. Ναι, εντάξει, πάρα πολύ πάντα μέσα σε πλαίσια. Είχε πάρα πολύ δραστηριότητα, δεν ήταν φυσική δραστηριότητα, γιατί τότε ήταν υποχρεωτικά, ήταν ναι. γεωργικές δουλειές. Οπότε μιλάμε για μια σκληρή ζωή, με πολλή κίνηση μέσα στην ημέρα. Επίσης, τώρα η αλήθεια είναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα λιπαρά μπορούμε εμείς, δηλαδή αυτό το ποσοστό λιπαρών μέσα στην ημέρα, με τη ζωή που κάνουμε, αν θα μπορούσαμε να το μεταβολήσουμε. Σίγουρα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης εκείνης της εποχής με τη σημερινή εποχή, έτσι. Άλλοι οι ρυθμοί οι σημερινοί, ναι. άλλοι οι τότε. Θυμάμαι εγώ το παππού μου να γυρνάει από το χωράφι κατάκοπος, εγώ πιτσιρικάς, πάρα πολύ πιτσιρικάς, να κόβει ένα αχλάδι και να πίνει δύο ρακές. Για να ξεδρώσει, όπως μου έλεγε. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Ή στο φαγητό του. Ποιος ήταν αυτός, ο παππούς μου. Ο παππούς, ναι. Ή στο φαγητό του να πίνει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κάθε μεσημέρι. Αυτό σήμερα δεν το κάνουμε. Καλά. Έτσι, αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται. Εντάξει, πίνουν νομίζω λίγο και κρασάκι. Δεν πίνουν στο φαγητό. Εντάξει, σπάνια. Σπάνια. Όχι, πολύ σπάνια. Πίνουν πολλά ποτηράκια κρασί όταν βρεθούν στο παρέα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Πάντως, αυτό που λέμε τα χαρακτηριστικά της κριτικής διατροφής, τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής, είναι γενικά η υψηλή κατανάλωση χόρτων, λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, μέτρια προς υψηλή κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών, μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών, πολύ χαμηλή κατανάλωση κρέατος. Τώρα, αυτό θα μπορούμε να το βρούμε ίσως και σε κάποιες άλλες περιοχές του κόσμου. Η κριτική διατροφή όμως έχει αυτό σαν βάση, συν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είπαμε και πριν. Ναι. Δηλαδή, τα ίδια ακριβώς των τροφίμων. Δεν λέμε γενικά λαχανικά και φρούτα. Τα συγκεκριμένα είδη χόρτων λαχανικών που τρώγουν, όλα αυτά έχουν ακόμα περισσότερες ιδιότητες Σωστό. Και ωφέλη στην υγεία. Σωστό. Και οι δυο σας εδώ διδάσκετε νέα παιδιά, τους αυριανούς διαιτολόγους. Πόσο πιστεύετε αφομοιώνουν ή τους αρέσει ή γνωρίζουν την κριτική διατροφή? Αυτό τώρα είναι ένα... επειδή κάνουμε και συγκεκριμένες μελέτες, έρευνες και στατιστικές πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι ότι ισχύει για τους νέους, κατά πλειοψηφία, αυτό που ισχύει για τους νέους στην Ελλάδα και δυστυχώς για τους νέους γενικότερα στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν θα λέγαμε ότι ακολουθούν την κριτική διατροφή ή τέλος πάντων την ελληνική διατροφή στα διάφορα μέρη της Ελλάδος. Περισσότερο θα λέγαμε ότι πλησιάζουν την δυτικού τύπου διατροφή με μεγάλη κατανάλωση μέσα στη βδομάδα σε κρέας, ας πούμε. Και βέβαια και σε τυποποιημένα και επεξεργασμένα προϊόντα και τέτοια πράγματα. Κρατάνε κάποια, όπως ας πούμε, τρώνε όσπριο μια φορά τη βδομάδα. Βέβαια, όταν τους συστήνουμε ότι θα πρέπει να αυξήσουν αυτή την ποσότητα ή όταν νομίζουν ότι τρώγοντας δύο ή τρία φρούτα τρώνε πολλά φρούτα τη μέρα ή μια σαλάτα, νιώθουν ότι τρώνε λαχανικά, αυτό τα συνειδητοποιούν ότι είναι ελάχιστο βάσει αυτών που προστάζει, ας πούμε, η διατροφή μας, τους βλέπεις ότι λέει και πώς, όλη τη μέρα πρέπει να τρώμε, ξέρω εγώ, φρούτα. Όλη τη μέρα πρέπει να τρώμε. Όχι, αλλά δεν ακολουθούν, λοιπόν. Έρχονται εδώ χωρίς να ακολουθούν αυτή τη διατροφή. Αλλά φεύγοντας από εδώ, εκτός ότι ξέρουν, έχουν αλλάξει και τη διατροφή τους. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι, και είναι φυσικό, γιατί δεν θα είναι δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησε. Αυτή θα πρέπει να το περάσουν. Γιατί εγώ αύριο, τώρα πώς θα πάω σε αυτό να του πω? Ρε φίλε, θέλω να χάσω το 15 κιλά. Τι θα μου πεις? Μη φας ένα βράδυ, ένα γύρο και εντάξει, θα χάσει τα κιλά, δεν γίνεται έτσι. Όχι, πραγματικά, δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια είναι πάρα πολύ εμφανής η διαφορά. Είναι και στο βάρος τους, αλλά ουσιαστικά έχει προκύψει από τις διατροφικές συνήθειες. Ναι, κάνουν μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια να το κάνουν πολύ πιο υγιεινό. Και στην εμφάνισή τους, πέρα από το βάρος δηλαδή, βλέπεις πιο λαμπερά πρόσωπα, πιο μαλλιά, πιο γυαλιστερά. Γενικά, πιο υγιείς. Κάτι τελευταίο. Είμαστε εδώ και είναι σαρακοστή. Τυχαίνει να είναι σαρακοστή, λίγο πριν το Πάσχα δηλαδή, βρισκόμαστε. Και θέλω να ρωτήσω, η κριτική διατροφή με την νηστεία ταιριάζει, δεν ταιριάζει? Υπάρχει φαγητό για να φάμε στην νηστεία? Στην κριτική διατροφή δεν υπάρχει? Τι γίνεται?
ξεκινώντας, αν ξεκινήσω εδώ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αρμονία σε όλο αυτό. Καταρχήν οι νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν με τέτοιο τρόπο κατανεμημένες μέσα στον χρόνο, που ήταν σε αρμονία με τις κλιματικές και τις συνθήκες που έδιναν τις συγκεκριμένες τροφές εκείνη την εποχή. Όταν λοιπόν είχαμε αποχή από κρέατα ή γάλατα, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλά κρέατα και πολλά γάλατα, και σωστά κάναμε και σωστά έμπαινε, ας πούμε, αυτή η μείωση. Οπότε σύμφωνα με την κριτική διατροφή, αν ακολουθούμε και την νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο. Δηλαδή είναι σε αρμονία η κριτική διατροφή, ναι, και η περίοδη της νηστείας. Δηλαδή, και μόνο σκεφτείτε την κατανάλωση κρέατος, η οποία έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ αραιή, αμέσως ταιριάζει με το πρώτο στάδιο της νηστείας, που αφαιρούμε το κρέας. Ναι. Αλλά μετά, αφαιρώντας και τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά, το αυγό και τα λοιπά. Ναι, ναι, και το αυγό, δηλαδή όλα τα ζωικά προϊόντα, πάλι η ποικιλία που παραμένει από τα κριτικά προϊόντα, τα οποία είναι πάλι τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, οι χοχλοί, τα θαλασσινά, αλλά και ο συνδυασμός των οσπρίων με τα δημητριακά, που κάνουν διατροφικά, κάνουν πλήρη γεύματα, ναι, ουσιαστικά βγαίνει πραγματικά ένα πάρα πολύ αρμονικό γεύμα. Άρα, κριτική διατροφή και στην νηστεία. Ναι. Κριτική διατροφή και στην νηστεία, κριτική διατροφή και στις ασθένειες, γιατί με συγχωρείτε, αλλά τώρα θα διαφημίσω λίγο εγώ το δικό μου το κομμάτι. Εννοείται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μελέτες για την κριτική διατροφή, μετά από εκείνες τις μελέτες, δεν μπορούσε ακριβώς να γίνει, γιατί δεν είναι εύκολο στις επιστημονικές μελέτες να αναπαραστήσεις επακριβώς την κριτική διατροφή, και κυρίως για τα χόρτα, είναι, ναι, το πιο σπάνιο. Οπότε ουσιαστικά όλες οι μελέτες έχουν γίνει με μεσογειακού τύπου δίαιτα. Δηλαδή ακολούθησαν αυτό το πλαίσιο που είπαμε ήδη, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, λίγο κρέας κτλ. Οπότε, όλη η βιβλιογραφία τα τελευταία, ουσιαστικά πόσα είναι, 30 χρόνια, τελευταία 30 χρόνια, ό,τι δουλειά έχει γίνει για πρόληψη ασθενειών που σχετίζεται με καρδιαγκιακά, με νευρολογικές ασθένειες όπως Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, διαβήτης, οπότε μεταβολικές ασθένειες, διαβήτης, παχυσαρκία, νόσος του, ναι, φλεγμονώδεις καταστάσεις, σωστά, καρκίνος. Σε όλες αυτές τις ασθένειες η μεσογειακού τύπου δίαιτα έχει φανεί να έχει πλεονέκτημα, γιατί έχει πάρα πολλά αντιεξοδοτικά και πάρα πολλές αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Και μάλιστα σε πάρα πολλές από αυτές τις ασθένειες έχει εισαχθεί στις επίσημες οδηγίες που δίνουμε, δηλαδή η Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία, η Αμερικάνικη Εταιρεία του Καρκίνου, εμπεριέχεται πλέον μέσα στις επίσημες οδηγίες η μεσογειακού τύπου δίαιτα, ότι φαίνεται να έχει πλεονέκτημα. Οπότε σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι ένας θησαυρός. Ας ψηφίζουμε τα κοτό. Ναι, ένας θησαυρός ο οποίος πρέπει να επαναποκτηθεί, διότι εντάξει, δυστυχώς τα παιδιά έχουν ξεφύγει, αλλά νομίζω ότι γυρνάει σιγά σιγά αυτή η ιστορία. Δηλαδή ότι σαν να έχει γίνει η κορυφή της μόδας, και ότι σιγά σιγά νομίζω ότι μπορεί. Φτάσαμε στην κορυφή του βουνού και τώρα πάμε από την άλλη πλευρά. Κατεβαίνουμε. Πάντως, όπως και να το κάνεις τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν αυτές οι μελέτες και υπάρχει, όπως η δικιά σας τώρα εκπομπή και άλλες εκπομπές, γενικά υπάρχει η ενημέρωση. Ναι, ναι, υπάρχει η κίνηση. Αυτό έχει βοηθήσει στο να, τουλάχιστον, να υποψιάζονται οι άνθρωποι και να ζητάνε να μάθουν. Αυτό τώρα ωφελεί. Ωραία. Όπως είπαμε, στο πρακτικό κομμάτι. Θα πάμε στο πρακτικό κομμάτι να το εξηγήσουμε καλύτερα. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Ναι, θα πάμε να κάνουμε δύο παραδοσιακές συνταγές της κριτικής διατροφής. Η μία ειδικά έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Την κάναν εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε ούτε καν το σιτάρι, ήταν ελάχιστο. Το τρίβανε στο χειρόμηλο, ναι, το κάναν κομμάτια. Το μουλιάζαν στο νερό, του βάζαν αλεύρι, λίγο αλατάκι, φούσκωνε και μετά το τηγανίζαν σε μπόλικο ελαιόλαδο, αυτό που θα κάνουμε δηλαδή κι εμείς, τα χειρομιλίστικα πιτέρια, τα οποία τα τρώγανε, τα παίρνανε στα χωράφια τους, είτε σκέτα είτε με λίγες ελίτσες, για να έχουν δύναμη μέχρι το μεσημέρι ή μέχρι το απόγευμα να μπορούν να δουλέψουν, είτε το απόγευμα σαν γλυκό με λίγο μέλι, όποιος είχε μέλι, είτε λίγη ζάχαρη, είτε και σκέτα. Δηλαδή, εμείς όμως,
Επειδή η μαγειρική πάντα, λέω, το μότο μου στη μαγειρική είναι ότι δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Mm-hmm. Άρα ο καθένας μπορεί να παντρέψει πράγματα, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Θα δείξουμε και ένα άλλο τρόπο που μπορούμε να τα φάμε. Έκπληξη τρόπος, θα τα δούμε σε λίγο. Ναι, πραγματικά camera. Ούτε εμείς δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν χρήσιμες και θα φανούν χρήσιμες σε όλους μας, εκτός από μένα και στους τηλεθεατές μας. Ελπίζω να κάνουν έργο και να βάλουν την κριτική διατροφή στη ζωή τους, γιατί ζωή χωρίς κριτική διατροφή δεν υπάρχει. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούμε να τους κάνουμε και ένα μίνι σεμινάριο για περισσότερες πληροφορίες. Έτσι. Ειδικά τώρα στη Σιτία που έχετε όλα τα καλά του Θεού, υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να μαγειρέψουμε. Φύγαμε. Να μαγειρέψουμε. Πάμε. Ό,τι λέγαμε πριν, ήρθε η ώρα να τα κάνουμε στην πράξη. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας έχω εδώ. Θα κάνουμε την πρώτη μας συνταγή, η οποία είναι μια συνταγή σαρακοστιανή. Σουπιά με τσιγαρολάχανα, σπανάκι, μάραθο και φρέσκο και ξηρό κρεμμύδι. Ωραία. Και θέλω εγώ, κατά τη διάρκεια που θα τα μαγειρεύω εγώ, να μας λέτε θρεπτικές, ιδιότητες των υλικών που βάζουμε, γιατί επιλέγουμε τα συγκεκριμένα χόρτα, ποια ιδιότητα των χόρτων, όλα αυτά. Ωραία. Είσαστε ελεύθερα να μιλάτε, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και να τα δοκιμάσουμε στο τέλος. Δεν νοείται να μην δοκιμάσουμε. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που εγώ θα κάνω είναι να βάλω φωτιά. Ναι. Θα βάλω ελαιόλαδο από τη Ζάκρο. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και ενώ θα περιμένω... Και δεν το λυπάτε. Όχι βέβαια, έχουμε πάρα πολύ λάδι, άρα δεν το λυπόμαστε καθόλου. Και... Να ζητήσω από τα κορίτσια μήπως να έρθουν εδώ να... Βεβαίως. Γιώργο, περιμένουμε γιατί έχουμε επισκέπτες από το Βέλγιο, δύο φοιτήτριες. Οπότε μπορούν να έρθουν να βλέπουν τι κάνουμε και μετά θα τους ρωτήσουμε να μας πούνε πώς τους φάνηκε τέλος πάντων. Ήρθαν εδώ να κάνουν την πρακτική τους άσκηση πάνω στην κριτική διατροφή. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε, εσείς μπορείτε να λέτε τα δικά σας, τα τεχνικά, όσον αφορά, ενώ εγώ θα ετοιμάζω. Το κρεμμυδάκι λοιπόν το οποίο κόβεται μαζί με όλα τα λαχανικά μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή περιέχει πολλές διαιτητικές ίνες, υδατάνθρακες, περιέχει ανόργανα συστατικά και βιταμίνες. Και όπως και όλα τα χόρτα που θα βάλουμε και ειδικά τα άγρια, περιέχει και φυτοχημικές ουσίες, οι οποίες είναι προϊόντα του δευτερογενούς μεταβολισμού των φυτών και τα φυτά της, τα παράγουν αυτές τις ουσίες με σκοπό να προστατευτούν από ασθένειες, από εχθρούς, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να επικοινωνήσουν με ζώα, να προστατευτούν από συνθήκες περιβαλλοντικές. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι ουσίες τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι παίζουν και σημαντικό ρόλο και στο μεταβολισμό του ανθρώπου. Και έχουν ιδιότητες αντικαρκινικές, ιδιότητες αντιμικροβιακές, αντιοικές, αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές. Έχουν επίσης την δυνατότητα να είναι κατάλληλα για τη διατροφή, ας πούμε, διαβητικών ανθρώπων. Μάλιστα. Έτσι, γιατί περιέχουν κάποια ένζημα που καθυστερούν την υδρόλυση των υδατάνθρακων και μπαίνουν πιο αργά μέσα στο αίμα. Οπότε όλα αυτά τα τρόφιμα είναι κατάλληλα. Ωραία. Εγώ έριξα το κρεμμύδι ήδη μέσα στο λάδι. Περιμένω λίγο να ρουδίσει, όπως λέμε, ναι. Να το τσιγαρίσουμε, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Έχω βάλει το γαντάκι γιατί εδώ μέσα έχω κόψει τη σουπιά, την έχω πλύνει. Την έχω κόψει, την έχω βάλει με κρασί λευκό και δάφνη και φύλλο δάφνης και αυτό το έκανα γιατί θέλω να διώξω τη μυρωδιά που έχουν τα θαλασσινάκια, όπως μάλλον όταν είναι κατεψυγμένο. Ξέρουμε όλοι ότι μυρίζει ένα τόνο παραπάνω. Οπότε το μυστικό για να διώξω αυτή τη μυρωδιά και να την κάνω θελκτική σε αυτόν που θα το φάει, κρασάκι,
2 ώρες πριν. 2 ώρες, ωραία. Έτσι, τα φύλλα δάφνης. Θα τα χρησιμοποιήσω εδώ. 2 ώρες in the white wine. So as... Το κρασί θα το κρατήσω. Θα πάρω μόνο τη σουπιά. So he's gonna keep the wine for later on, your water, eh? Ναι, ναι, ναι. Τα ψάρια και τα θαλασσινά γενικά περιέχουν αρκετό ποσοστό πρωτεΐνης και μάλιστα αμινοξέα που ο συνδυασμός τους είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη. Μάλιστα. Δηλαδή γι' αυτό συστήνουμε και στα παιδιά και άρα, γενικά στους νέους. Χόρτα, δημητριακά, όσπρια, ψαρικά, ναι. Κρέας. Μία φορά στις 15 μέρες. Το κρύα σε αραιά διαστήματα. Απλά εδώ πέρα λίγο ένα σχόλιο, γιατί τα θαλασσινά τα ακούτε πολλές φορές για την χοληστερίνη που περιέχουν. Ναι. Που περιέχουν περισσότερη χοληστερίνη. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή οι τιμές που μετράμε στα θρεπτικά συστατικά έχουν να κάνουν με το μέσο όρο της εβδομάδας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν μία ημέρα είναι λίγο περισσότερη πρόσληψη της χοληστερίνης. Επίσης είναι πάρα πολύ βασικό. Σχεδόν πάντα το τρόπο θα συνδυάζουμε είτε στο μαγείρεμα με λαχανικά ή συνοδεύονται και με σαλάτα. Αμέσως η χοληστερίνη, το ποσοστό της χοληστερίνης δεσμεύεται και αποβάλλεται αχρησιμοποιητή. Οπότε θέλω να πω ακόμα και τα άτομα τα οποία έχουν υψηλές τιμές σε χοληστερίνη και τριγλυκερίδια δεν έχουν φοβούνται τίποτα από αυτά τα γεύματα. Μία κανονική μερίδα, δηλαδή όσο τους αναλογεί για να μην ούτε να παχαίνουν τα δυνατίζουν, είναι ένα πάρα πολύ. Άρα μπορούμε να τρώμε άφοβα και θαλασσινά που βλέπουν ναι, 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 άλλοι φοβούνται. Ναι, ναι, και τις γαρίδες. Ήταν πολύ παλιό αυτό. Γαρίδες και θαλασσινά έξω ή και με μέτρο. Όχι. Μπορούμε όλα τα θαλασσινά να τα τρώμε, καθώς επίσης περιέχουν και ωμέγα-3 σε αρκετή ποσότητα και γενικά βοηθούν να έχουμε καλύτερη αναλογία ωμέγα-3, ωμέγα-6 λιπαρών, που αυτό βοηθάει ακόμα και από μόνο του στην γενικότερη μείωση της κακής χοληστερόλης στον οργανισμό. Όπως επίσης και αυτό που είπε, ναι, είναι πολύ μικρά τα ποσοστά χοληστερόλης τελικά που θα μείνουν στον οργανισμό και που θα παίξουν ρόλο στη χοληστερόλη του πλάσματος. Λοιπόν, θα σοτάρουμε καλά την σουπιά μας για να βγάλει τα υγρά της. Το κρασί το προσθέσατε. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα λίγο. Θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα μας, να αφήσουμε τη σουπιά μας να βράσει με τα υγρά της. Αξίζει τον κόπο να περιμένουμε γιατί το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους. Θα κόψουμε το... Ναι, εγώ εν τω μεταξύ, να το κόψω, θέλετε να το κόψετε. Όχι, μην κόψετε το. Θα το κόψω εγώ, θα το κόψω εγώ, ωραία. Θα βάλω αυτό εδώ. Το κρασάκι μας που θα χρησιμοποιήσουμε μετά και θα κόψω το μάραθο. Μάραθος, ένα χορταρικό το οποίο το βρίσκουμε στη φύση και το οποίο μας δίνει εντονότατη μυρουδιά και εντονότατη γεύση, τονίζει τα φαγητά μας, είτε κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, είτε το σπανάκι και αυτό μόνο, είτε στα λαχανοπίτια που κάνουμε, όποια να το βάλουμε, ναι, στα όσπρια. Ειδικά στα μαυρομάτικα, έτσι, δηλαδή όπου και να το βάλουμε, είναι ένα... Και είναι και ένα φυτό το οποίο το χρησιμοποιούμε στη διατροφή από αρχαιοτά το χρόνο, έτσι. Έχουμε αναφορές, η Ευρώπη το ανακάλυψε γύρω στο Μεσαίωνα, εμείς το χρησιμοποιούμε από πάρα πολύ παλιά. Και μπορούμε να το αποξεράνουμε και να το κρατήσουμε στην κατάψυξη, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει όλο το χρόνο, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν χρειάζεται να αποξηραθεί, όπως θα το πλύνουμε και όπως είναι το βάζουμε στην κατάψυξη. Διατηρεί και την μυρωδιά του και... Απλά λίγο στέγνωμα. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν, κόψαμε το μάραθο και να κόψουμε και το σπανάκι. Είμαστε στα πρόθυρα του καλοκαιριού. Ναι. Με συνέπεια τα χόρτα, αυτά τα τσιγαρολάχανα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας, δεν τα βρήκαμε φρέσκα. Ναι.
Η Αντωνέλα από εδώ έφερε από την κατάψυξη. Ναι, ναι, θα τα ανοίξω τώρα. Τα χόρτα και τα τσιγαριστά και τα βραστά. Ειδικά τα τσιγαριστά, μια χαρά μπορούν να μείνουν στην κατάψυξη αφού τα έχουμε τσιγαρίσει. Αυτά εδώ. Αυτά είναι, είναι τσιγαρισμένα στο λάδι και στο κρεμμυδάκι. Τι χόρτα είναι. Τώρα θα σου αναφέρω και πόσα είδη χόρτα είναι. Λοιπόν, έχει λαγουδοφάι, αρχατζίκους, πρασάκι, λούτες, κατσίδι. Έχει βελερίδα, σευκουλή, αγριομάρουλο, θα ξεχνάω και μερικά ακόμα. Έχει και καμιά γαλατσίδα. Να ρωτήσω, ο λόγος που είναι όλος αυτός ο συνδυασμός είναι επειδή βρίσκονται σε παρόμοιο σημείο και ήταν διαθέσιμα? Όχι, είναι όλα αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι συνήθως χόρτα που μυρίζουν, έχει καυκαλίτρα μέσα. Δεν είναι τώρα 10 διαφορετικά είδη σε αυτό? Σε αυτό είναι περίπου 20. 20 ήδη εδώ. Ναι, ναι, 20 διαφορετικά ήδη. Τώρα. Ναι, αλλά γι' αυτό, αυτό πώς έγινε, είναι γενικά, σε διαφορετικές συλλογές ή είναι σε παρόμοιο μέρος? Όταν βγεις να μαζέψεις τσιγάρο λάχανα, σε συγκεκριμένες εποχές βρίσκεις τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, τους αρχαντζίκους τους βρίσκεις λίγο πιο μετά. Ναι. Ωστόσο, γενικά με τις πρώτες βροχές μπορείς να βρεις το μεγαλύτερο αριθμό από αυτά. Και είναι χόρτα που παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι μπορούν να μπουν στα τσιγαριστά. Ναι. Και εκείνο το χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι τα περισσότερα έχουν μυρωδιά έντονη. Εγώ έχω μέσα από τις καταγραφές που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα 32 διαφορετικά είδη που χρησιμοποιούνταν στα τσιγαριστά. Κάποια σε μεγαλύτερες ποσότητες και κάποια σε μικρότερα. Κάποια έχουν και πιθανούς αντιθρεπτικούς παράγοντες, τα βάζεις σε μικρότερες ποσότητες, αλλά είναι όλα θέμα γεύσης. Οπότε ουσιαστικά τα έχεις μαζέψει σε λίγο διαφορετικές περιόδους, στιγμές. Ναι, τα περισσότερα όμως είναι με κάποιες εξορμήσεις σε διάφορα μέρη. Αλλά έτσι και αν το έφερε σε μια μυρωδιά, το σύνολο θα του βγάζει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε δηλαδή έτσι και όχι πέρα από τις γνώσεις, επειδή όντως ταιριάζουν πολύ γευστικά. Ναι. Όσα περισσότερα είδη έχει μέσα, τόσο πιο γευστικό είναι αυτό που... Η ώρα να ρίξουμε το κρασί. Αυτό είναι το κρασί που ήταν αρινάρισμένο. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που την κάνω εγώ και γι' αυτό θέλω να το μάθω και το δικό σας. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο την κατσαρόλα να κάψει για να φύγει το αλκοόλ από το κρασί και εν συνεχεία θα σκεπάσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε το αλκοόλ στο φαγητό μας. Ναι, έτσι θέλω να πάρουμε μόνο τη γεύση του κρασιού. Λευκό ήταν το κρασί, δεν ήταν κόκκινο. Λευκό. Στο άσπρο ψάρι πάει λευκό κρασί. Ναι. Στο κόκκινο, το κόκκινο κρασί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε λίγο στο χταπόδι αν θέλουμε. Ναι. Όταν το κάνουμε κοκκινιστό ή όταν το κάνουμε χταπόδι με μακαρόνια. Ωραία. Έτσι. Κάτι πάρα πολύ βασικό. Εδώ πέρα έχουμε μόνο λάδι. Άρα μιλάμε για μονοκόριστο λίπος. Έτσι. Δεν είναι βούτυρο, δεν είναι κορεσμένα, δεν είναι το επιβαρυντικό λίπος που χρησιμοποιείται. Η αλήθεια είναι τώρα, στην κουζίνα πάντα ελαιόλαδο. Ναι, εγώ, ειδικά εμείς και στις εκπομπές που γυρνάμε και όποια αν έχουμε πάει, πάντα μαζί μας ελαιόλαδο, τίποτα άλλο. Τα σπορέλαια ουσιαστικά πρέπει να φύγουν από την διατροφή μας. Χαλάνε πάρα πολύ το λόγο που λέγαμε προηγουμένως τα ω6 και τα ω3. Είναι ο κύριος παράγοντας. Γιατί ακόμα και να αυξήσουμε τα ω3 που θέλουμε, όταν χρησιμοποιούμε σπορέλαια, αποκλείεται να το πετύχουμε αυτό. Πρέπει να μειωθούν τα ω6. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ακολουθείς την κριτική διατροφή, δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι εάν πήρες την τάδε βιταμίνη, εάν πήρες αρκετή ποσότητα από αυτό, αν πήρες... Ευχαριστιέσαι. Και βεβαίως είναι πέρα από τα γεύματα για τις διάφορες αστέρες, είναι γεύμα για καλοφαγάλ. Αυτό ναι. Ειρήνη, λίγο νερό μπορώ να έχω για να ρίξω μέσα. Ένα ακόμα να πω λίγο για αυτό που λέμε καλοφαγάδες. Εδώ έχουμε και αυτή τη λεγόμενη γεύση που τη λέμε διεθνώς, τη γεύση ουμάμι, που σχετίζεται με το ελεύθερο γλουταμινικό που έχουν τα θαλασσινά. Ελεύθερο γλουταμινικό, είναι ένα αμινοξύ, ελεύθερο γλουταμινικό λοιπόν, και δίνει αυτό, ενεργεί στον εγκέφαλό μας με έναν τρόπο που μας κάνει να νιώθουμε πιο χαρούμενοι. Άρα,
Μου λέτε να τρώμε συνέχεια τέτοια πράγματα. Γενικά τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν ελεύθερο γλουταμινικό που έχει αυτή την επίδραση. Οι άνθρωποι της βιομηχανίας των τροφίμων το ξέρουν αυτό και βάζουν διάφορα τέτοια πρόσθετα, τα οποία είναι όμως λάθος. Έτσι, εδώ είναι φυσικά. Ήρθε η στιγμή να ρίξουμε τα αγιασμένα χόρτα. Λοιπόν, βάζουμε τα χέρια μου. Βέβαια πρέπει να πούμε και ένα μυστικό, ότι πολλές φορές το μάτι δείχνουμε ότι είναι πολλά τα χόρτα και πιθανόν να μην τα χωρέσει καθαρόλα. Αυτό δεν ισχύει, γιατί τα χόρτα έχουν πάρα πολύ νερό. Οπότε μένει και... Δεν θα μείνει σχεδόν τίποτα. Έτσι. Δείχνει η κάμερα πόσα χόρτα βάζουμε και στο τέλος θα μείνουν ούτε τα μισά. Although it looks that the amount of wild greens is very big. Στην αρχή τα πιέζουμε, αν είναι παραπάνω τα πιέζουμε για να κάτσουν κάτω για να χωρέσουν όλα. Επειδή ξέρω ότι έχετε και μαθητές να περιμένουν, άρα έχετε μάθημα, θα προχωρήσουμε και στην επόμενη συνταγή ταυτόχρονα. Αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε και θεατές πολλούς και φαντάζομαι περιμένουν να δοκιμάσουν. Θα πάμε να φτιάξουμε τα πιτάκια. Εγώ έχω φτιάξει το μείγμα, το έχω φέρει έτοιμο. Βλέπετε, έχει ήδη ανέβει. Τι ωραία. Κάτσε να το αφήσω αυτό λίγο εδώ δίπλα. Εμείς τώρα θα σας κλέψουμε τις συνταγές, έτσι. Δεν πειράζει, ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Είναι πιγούρι, δηλαδή σιτάρι σπασμένο, το οποίο το έχω βάλει περίπου 2 ώρες πριν στο νερό, να μουλιάσει. Μέσα εκεί έχω προσθέσει μισό κιλό πιγούρι. Σε τι ποσό, μισό κιλό, μισό κιλό πιγούρι. 1 κιλό αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Δεν λέμε μάρκες, για όλες τις χρήσεις. 3 φακελάκια μαγιά ξηρή, των 10 γραμμαρίων, άρα 3 επί 10, 30 γραμμάρια. Λίγο αλάτι, λίγη ρίγανη και επίσης, εγώ για να του δώσω περισσότερη γεύση και ένταση, έχω βάλει αυτό που λέμε, πώς να το πω τώρα, δεν είναι θυμάρι, είναι το θρούμπι, αυτό που βάζουμε στις ντολμάδες. Σαν θρούμπι, αυτό. Σαν τουρέτζα, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει και ρίγανη και θρούμπι. Ναι, και ρίγανη και θρούμπι. Λοιπόν, ναι. Το ανακατεύεις, βάζεις το ανάλογο νερό για να έρθει σε αυτή τη μορφή. Ναι. Αυτή τη μορφή. Ναι. Νερό τώρα δεν υπάρχει, βάζω 50 γραμμάρια ή 100 ή 300, ανάλογα πόσο το θέλεις εσύ. Το πλιγούρι που έχει, το που το έχετε βάλει να μουλιάσει, σε πόσο νερό δηλαδή? Ή σαν να το σκεπάσει. Να το σκεπάσει και ναι. Μετά το βγάζουμε από εκεί. Όχι, ή το έχει ρουφήξει. Το έχει ρουφήξει το νερό, το πλιγούρι, και μέσα στο ίδιο εκεί, στην ίδια λεκάνη που έχουμε βάλει το πλιγούρι, ρίχνουμε το αλεύρι, τη μαγιά και ανακατεύουμε. Και προσθέτουμε μετά λίγο νεράκι, δηλαδή. Ναι, εννοείται. Για να... Ας πούμε είναι ένα φλιτζάνι, περίπου ένα φλιτζάνι. Ένα φλιτζάνι, μπορεί και παραπάνω. Ζεστό ή... χλιαρό για να το βοηθήσουμε τη μαγιά να ανέβει πιο γρήγορα. Και έχει παραμείνει πόση ώρα δηλαδή για να γίνει σαν... ανεβαίνει ανάλογα βέβαια τη θερμοκρασία την εξωτερική, από μισή ώρα έως μία ώρα. Ωραία. Χρειάζεται για να ανέβει, για να φουσκώσει όπως λέμε τη μαγιά. Ωραία. Τώρα είναι έτοιμο. Θα βάλω το τηγάνι πάνω. Ωραία, να εξηγήσω και θα βάλω ελαιόλαδο άφθονο. Okay. Το λάδι μας έχει κάψει, ήρθε η ώρα να... να μπει το έργο. Παίρνουμε μία κουταλιά. Είναι σημαντικά, σαν πυραμίδες,
Όχι, όχι. Μπορούμε να βάλουμε, να πιάσουμε και ένα μικρότερο κουτάλι, ναι, και να τα κάνουμε εμείς ό,τι μέγεθος θέλουμε, έτσι. Ωραία. Παίρνουμε λίγο, παίρνουμε πολύ και τα ρίχνουμε μέσα. Πάντα η πρώτη τηγανιά, βέβαια, επειδή το λάδι δέχεται μεγάλη ποσότητα, ναι, πάντα η πρώτη τηγανιά θέλει λίγο χρόνο παραπάνω. Μυρίζει πάρα πολύ. Πολύ ωραία όμως. Πραγματικά. Μαγιά τώρα, ε. Εδώ. Θα περιμένουμε να ψηθούν από τη μία μεριά. Ωραία. Αν κατάλαβα καλά, αυτά είναι που θα προσθεθεί ζάχαρη, μέλι ή θα πάει ως... Ναι, αυτός είναι ο τρόπος που... δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε να τα φάμε σκέτα, όπως είναι αυτά, μόλις την καλυστούν μπορούμε να τα φάμε. Ναι. Είτε ρίχνοντάς τους μέλι, κανέλα και σισάμι, ναι, είτε σκέτη ζάχαρη, είτε άχνη ζάχαρη, είτε, όπως θα δείξουμε σε λίγο, τα κόβουμε στη μέση, τα ανοίγουμε, βάζουμε μέσα τυρί και ντομάτα και μπορούμε να τα φάμε και έτσι. Μάθαμε το μυστικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ωραία, γιατί εγώ ήθελα... Συγγνώμη, λέω, παρόλο που βάλαμε θρούμπι και ρίγανη, μπορούμε να τα φάμε και σαν γλυκό. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι πολύ διακριτική μυρωδιά, οπότε γίνεται οτιδήποτε. Οπότε εγώ ήθελα να πω τώρα για όσους δουν την εκπομπή, λοιπόν, μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, μπαμπάδες, όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν, ότι είναι πάρα πολύ. Αν το πάρουμε δηλαδή ως γλυκό. Συγγνώμη που διακόπτω, και όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν από εμάς. Ναι, γιατί είναι πολύ απλή συνταγή. Οπότε θέλω να πω, αν είναι για γλυκιά γεύση, είτε με μέλι είτε με ζάχαρη, ότι είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή για παιδιά και για μεγάλους φυσικά. Διότι εδώ πέρα έχουμε βάλει μόνο ελαιόλαδο, έχουμε λίγη ζάχαρη. Αν είναι μέλι ακόμα καλύτερα, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα έτοιμα γλυκά που χρησιμοποιούν τα κρουασάν και τις σοκολάτες. Καλά, η σοκολάτα είναι σχετικά το πιο αθώα από τα έξω. Αλλά ενώ από τα πάστες, από κρουασάν, από τα πιο βαριά γλυκά που χρησιμοποιούν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία διαδικασία και για το σπίτι. Οπότε να ασχολούνται οι γονείς με τα παιδιά και όποιος είναι. Οπότε και σαν διαδικασία και παρέα για την οικογένεια πολύ ωραία. Και ως γλυκάκι είναι πάρα πολύ απλό και υγιεινό. Πάλι εδώ πέρα θα κάνω ένα σχόλιο. Έχει να κάνει με την ποσότητα. Ναι, δηλαδή εννοείται. Το υγιεινό και το καλό ισχύει ότι είναι στο πάντα, ένα. Ακριβώς. Στο ένα. Ακριβώς. Δηλαδή αν βλέπω αυτό το μέγεθος, ένα τέλος. Ναι, ναι. Άντε, αν είναι ένα παιδάκι που παίζει πολύ, να φάει δύο. Από εκεί και πάνω η κατάχρηση, άρα πλέον δεν είναι, πάβει να είναι υγιεινό. Ναι, δηλαδή αυτό είναι αξίωμα. Ότι τα υγιεινά ή μη υγιεινά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την ποσότητα. Λοιπόν, να δούμε και εδώ τι λέει η σουπιά με το σπανάκι. Βλέπετε, έχει μείνει η μισή ποσότητα πλέον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε και τα χόρτα, Αντωνέλα. 32 χόρτα είπαμε. Δεν είναι εδώ μέσα 32. Εδώ είναι 20. Με 9 κοσαριά είναι όμως. Εδώ είναι 20. Φανταστείτε τι γεύση θα δώσει τώρα που θα ρίξουμε και αυτά. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι. Ναι. Λίγο πιπέρι. Εδώ, λίγο πιπεράκι. Ναι. Pepper. Και λίγο αλάτι. Γενό. Ωραία. Ωραία. Να ανακατεύουμε. Ο συνδυασμός τώρα αυτό με τα πιτάκια, μιλάμε για ένα γεύμα το οποίο έχει πλήρεις πρωτεΐνες, είναι... Μιλάμε για ένα γεύμα που μπορεί να σου προσθέσει από ένα μήνα έως 6 μήνες ζωής, παραπάνω από ό,τι γράφει ο Θεός. Ναι, βάσει ερευνών λοιπόν και στατιστικών μελετών, νομίζω, πραγματικά είναι υπέροχα. Πραγματικά είναι υπέροχα, δηλαδή και έως αλμυρά μετά αν γίνουν αυτά, είναι πολύ ωραίο. Πώς να το πω τώρα, είτε δεκαπιανό, είτε απογευματινό. Έτσι. Και πραγματικά υπάρχουν τόσες συνταγές που μπορούν να γίνουν. Είναι προτιμότερο να φας τρία από αυτά εδώ παρά ένα κρουασάν. Καμία σχέση. Με καμία σχέση. Καμία σχέση, πραγματικά. Και δηλαδή, παραπάνω εγώ θα έδινα από αυτό.
Ένα άλλο που είναι καλό να το πούμε είναι ναι. ότι τα καλά, από τα καλά τρόφιμα γενικά μπορείς να φας περισσότερο. Σωστό. Δηλαδή, αν παίρναμε μια κουφτιά καρύδια ναι. που ήταν 300 θερμίδες και αντίστοιχα μπισκότα 300 ναι. θερμίδων, δεν θα μας πάχαιναν το ίδιο. Σωστό. Γιατί ο τρόπος που αφομοιώνονται τα καρύδια, ας πούμε, έχει περισσότερη και με περισσότερη ενέργεια. Είναι το μεταβολικό μονοπάτι που θα ακολουθήσει η τροφή για να προωθεί τον οργανισμό. Λοιπόν, η πρώτη τηγανιά, όπως λέμε, είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Το βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί για να τραβήξει ωραία. Ό,τι λάδι έχει πάρει. Εγώ μπορώ να φάω ένα αλμυρό με το τυρί και την ντοματούλα, έτσι το σκέφτομαι. Εννοείται. Και ένα γλυκό, έτσι. Εννοείται. Περιορέξεως, θα το υπολογίσουμε αν είναι αναλογικό. Περιορέξεως. Μόλις τώρα η Αντωνέλα δεν είναι μόνο οι θερμίδες, ουσιαστικά είναι και τα θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή σε τελική ανάλυση, αν υποθέσουμε ότι είναι αρκετές θερμίδες, που δεν είναι, έχει μια φοβερή διαφορά στα θρεπτικά συστατικά. Αν θα φας ένα σωστό τρόφιμο ή μη σωστό. Σωστό. Φτιάξω πρώτα το γλυκό. Ωραία, και εν συνεχεία θα κάνουμε με την ντομάτα. Mm-hmm. Λοιπόν, χρησιμοποιώ τα χέρια μου, έτσι, αυτό. Εγώ που δηλώνω καλοφαγάς, δεν πειράζει που γκρινιάζω, το θέλω πάρα πολύ ζεστό, καυτό. Ναι, εννοείται, εννοείται. Βάλουμε μέλι. Επειδή έχουμε αρκετό, θα βάλουμε μπόλικο, να το καταλάβουμε. Και εν συνεχεία, θα βάλουμε κανέλα. Λοιπόν, αυτό είναι η γλυκιά μορφή. Είναι εκπληκτικό. Μπορείτε λοιπόν να δοκιμάσετε ελεύθερα. Εγώ θα φτιάξω αυτά εδώ για να γυρίσουν. Λοιπόν, φτιάξαμε τα πιτάκια μας, ναι. δοκιμάσαμε και αλμυρά και γλυκά. Ναι, ήταν πολύ ωραία και τα μεν και τα δε. Το φαγητό μας εδώ, από ότι η μυρωδιά μαρτυράει, είναι πάρα πολύ καλό. Με τόσα χόρτα τι άλλο θα μπορούσε ναι, να ήταν. Ακριβώς. Και ήρθε η ώρα να το βάλουμε και στο πιάτο, να το δείξουμε και να το γευτούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι έτοιμο σε τόση ώρα. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Έχει, καλά. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, τα υγρά του έχουν φύγει σχεδόν όλα. Έχει ξεκάψει, όπως λέμε, στη γλώσσα μας. Ναι. Κινδυνεύει να μας πιάσει κιόλας. Πρέπει να το βγάλουμε άμεσα. Οπότε, κλείνουμε το. Η πεμπτουσία των αντιοξειδωτικών είναι έτσι, εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα στήσω το πιάτο. Ωραία. Βέβαια, μην περιμένετε να βάλω μόνο μία μερίδα. Θα βάλω και παραπάνω, γιατί θέλω να δείξουμε πώς είναι το πιάτο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το φαγητό μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα ποτήρι λευκό κρασί.
Έτσι δεν είναι. Χωρούμε. Αμα είναι κόκκινο. Το θαλασσινό έχεις δεν ταιριάζει λογικά λευκό. Αυτό. Αυτό περίμενα καλέ. Το είχα πει στην αρχή ότι... Ωστόσο περιορέξε σου δεις λόγο. Ναι, εντάξει. Εννοείται, έτσι, εννοείται. Απλά εμείς προτείνουμε και ο... ναι. Από εκεί και πέρα ο καταναλωτής. Θέλω να ευχαριστήσω την Αντωνέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, για όλη την προσπάθεια. Ναι, ναι, και την Αναστασία. Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Για... Και θα καλέσω στην παρέα μου. Ναι. Θα τις φέρω πιο κοντά λίγο. Τις δύο κοπέλες που έχουμε από το Βέλγιο. Να μας πούνε τη γνώμη τους. Πώς το είδαν όλο αυτό που κάναμε σήμερα εδώ. Οι οποίες μάλιστα έχουν φτάσει μόλις δύο μέρες από το Βέλγιο. Είναι δηλαδή από τις πρώτες εμπειρίες κατευθείαν έπαιζαν στα πιο ενδιαφέροντα. Well, can you come closer, please? Well, you are from Belgium. You, yes. You came just two days ago. Πυρούνια εδώ πέρα. Here. And I don't know, you think you were lucky to see all this we done today. Yes, it's beautiful to see that how you cook. And, it's a different manner. Mm-hmm. And, different tastes than in Belgium. I suppose that something like this you cannot find in Belgium. No, it's a different mentalità, yes. A different way of cooking. Yeah. And a lot of vegetables. That you use a lot, yes, of vegetables. You don't use vegetables in Belgium. Yeah, we use it, but this plate contains a lot of vegetables, mm-hmm. And we have this as a little bit vegetables. Yeah. I want to ask you. Here in Crete, we go out at the country and we pick up the vegetables. Yeah. It's something similar in Belgium. You go out in the country and you find yourself the vegetables. No. You go to the shop. You go to the shop. Yes. The easy way. Yes, the easy way. Or some people have a garden, a little garden. Mm-hmm. So they may We have a garden with potatoes and carrots or something like that, carrots. But we don't go to the country to search. Which was your first food you tried when you visit when you arrive in Citea? The first I think we pasta. I think we're gonna have steak. Pasta. But yesterday we have a dinner with Mrs. Markaki, and there we have taste a lot of different Greek plates. So yeah. This was a whole experience. So before you tried the pancakes, yeah. I can call them pancakes. Yeah. With honey and cinnamon. What is your opinion? I like it. It's very nice. In Belgium, we have some donuts, mm-hmm. But it's a lot of sweet. It's very sweeter. It's like more like a pancake or a waffle, mm-hmm. dough with sugar. With sugar, yes, mm-hmm. yes. This one, but not this one. Now, Mrs. Markaki is ready to give you what we make with the vegetables, nice. And the cuttlefish. Fiber. So I want you to taste, and then you tell me. Okay. What do you think about this? Yes, okay. But give them 1 minute because okay, it's yes, hot. Of course, of course, of course.
Well, you had a good opinion for the cakes. Yes. Now I want your opinion about the cuttlefish with the wild vegetables. It's very, very good. Normally, I don't like fish, but it has a very good taste. There are a lot of herbs. You taste all the herbs. Yeah, very tasty. Yes. Yeah. So, I suppose now, if you go back to your country, will you suggest to your friends to try to cook, or to your mother or your father to try to cook this? Yes. It's very difficult to find wild vegetables, but with some different... Different vegetables, but try to make the same. Yes. Or with another fish, I think the herbs make the most of the taste. And that's, I suppose so. Yeah. I'm glad you liked both of what we made here. Thank you very much. Have a good stay in Sitia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ήταν η εκπομπή Κριτών Γεύσης στο ΤΕΗ Κρήτης, στην κριτική διατροφή, αφιέρωμα στην κριτική διατροφή. Να είστε καλά, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.